Καλημέρα. Ξυπνήσατε. Ξυπνήστε όλοι τώρα. Και ναι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, είναι η εποχή του χρόνου που γυρίζουμε το πρώτο χειμωνιάτικο καφέ. Πρόσεξε, όχι πρώτο, το πρώτο. Είναι άλλος από τους κανονικούς. Πάμε λοιπόν, για να μην χαλάσει η παράδοση και για να ξεκινήσει σωστά, είπαμε, ο χειμώνας, να γυρίσουμε το κλασικό βιντεάκι που έχετε αγαπήσει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να το έχετε αγαπήσει τόσο πολύ, γιατί είδα πάρα πολλά σχόλια, εδώ και καιρό το βλέπω, δηλαδή τώρα που ξεκινήσαμε με το που πάτησε ο Σεπτέμβρης, παιδιά, θέλουμε το πρώτο χειμωνιάτικο καφέ. Είναι κάτι σαν τα μελομακάρονα. Έχουμε κάνει ήδη δύο πρώτους χειμωνιάτικους. Αυτός είναι ο τρίτος. Γεροί να είμαστε, να κάνουμε και 20 και 50 και 150 τέτοια επεισόδια. Δεν είμαι μόνος, πίσω είναι ο Στρατούλης. Θα πεις γεια ρε. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Στην κάμερα είναι ο Αλέξανδρος ο Καρατζάς, ο οποίος αν το δείτε τώρα. Συγγνώμη, να ζητήσω για το κούνημα. Θες να πηγαίνουμε αργά ή να αρχίσω τα... Τώρα δεν σώνεται. Θες λίγο να πηγαίνω... Ω, πασάκι τρέμω. Λοιπόν, πάμε στο σπίτι του Αλέκου για να πιούμε τον χειμωνιάτικο καφέ. Και μάλιστα, ο χειμώνας μπήκε πολύ καλά. Ο χειμώνας μπαίνει όταν ο Σάκης πρωτοσυναχώνεται. Και μάλιστα τώρα εγώ είμαι συναχωμένος, που σημαίνει ότι ναι, επίσημα, έχουμε χειμώνα. Όλη η πολυκατοικία βασικά είναι συνεχωμένη. Ακριβώς. Λοιπόν, κατεβείτε μαγκίτες. Πάμε. Αμάκωσε. Τον έφαγε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Έχεις κάτι να δηλώσεις μέσα στο σανσέρ? Είμαστε πάρα πολύ για αυτό το μικρό σανσέρ. Και πάρα πολλά κοινά. Εγώ μπορώ πως δεν άναψε το λαμπάκι και το μπιμ 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 μπιμ. Λες αυτή, άμα άναψε αυτή γι' αυτό εδώ. Σου είπα, ο τρίποδος είναι πολύ βαρύς. Αυτό είναι που βγαίνουμε εκτός προϋπολογισμού. Ο Καρατζάς εδώ και ώρα τρώει. Τρώει ξύλο από το ασανσέρ εδώ και ώρα. Εγώ πάει ξύλο. Θα το πάρουμε. Προχώρα, αδερφούλη μου. Τον παίρνουμε αυτόν. Ναι, πάρτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είσαι καλά. Είμαστε καλά εσείς. Ελάτε λίγο να βαρέσουμε τον Αλέκο όσο μπορούμε. Άνεψε και λίγο το φως. Έτσι. Χτύπησε το κουδούνι. Έγινε και μπούμερ τώρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Γιατί είμαι να μας ανοίγετε, τι κάναμε? Γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Φίλε, θα περάσουμε γιατί κουτουλάω σε τείχους εδώ πέρα. Τι κάνει ο Αλέξης? Σας έφερα επισκέψη. Είναι πολύ υπέροχο να είσαι. Άμα ξανακίξεις τον τρίποδα, όσο η ψυχή σου κοστίζει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Περάστε. Αυτή την Κυριακή φοράω εγώ Bloodborne μπλούζα. Την άλλη Κυριακή ποιος θα φοράει Bloodborne μπλούζα? Πρέπει να βρούμε μία στον Καρατζά. Μπείτε. Έλα, περάστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Έχετε κάνει να δηλώσετε? Έχετε την μπουσκέτα να δηλώσετε? Κάνω foods. Τι κάνει? Λίγο foods. 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 Χάλια. 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 Όλοι που λέγεται. Χάλια. Χάλια. Αυτό γιατί το πήρατε έτσι? Γιατί δεν παλεύεστε, ρε μαλάκες. Πήρασε που λες. Ρε μαλάκες. Γιατί δεν το βάλετε πάνω στην κάμερα, τελειώνει. Έπρεπε, μπορούσαμε. Σχόλεγα, ρε χαζούλη. Ότι εγώ το κάνουμε. Να, αυτά είναι τα λάθη που γίνονται. Ελάτε, ελάτε, καθίστε, περάστε. Σαν το σπίτι σας. Ωραία. Καλησπέρα. Τώρα εγώ αυτό τι θα το κάνουμε τώρα? Είστε καλά τώρα? Είναι υπερβολική ζέστη εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, άκουντε να δεις τι θα κάνω εγώ με τον ήχο τώρα, το επαγγελματικό το... Τι κάνω, Χριστέ μου, το επαγγελματικό το, πώς το λένε, Χριστέ μου, μία φορά δεν ασχολήθηκα. Επαγγελματικό booming. Έχω βάλει το boom, το έχω βάλει σε τρίποδα φωτός. Και παίρνουμε τώρα το boom μαζί μας έτσι, τουλάχιστον βγάλει το κάνα, είμαστε πιο... Αλέκο, κοίταξε τι τέλεια βγαίνει. Κοίταξε λίγο τι τέλεια βγαίνει. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να Καλησπέρα το σας. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που γίνεται. Είναι ένα από αυτά τα vlogs τα οποία εγώ αγαπώ. Γιατί έχω αναλάβει την τεχνική επιμέλεια. Και βγαίνει τέλεια. Χάλια. Βγαίνει τέλειο. Θα το σώσω στο μοντάζ όμως. Να ξέρεις ότι όλα σώζονται στο μοντάζ. Να ξέρεις. Ξημέρωμα στη Ζανζιβάρη. Θα μας παίξει κάτι.
Εδώ ζουν περισσότερες από 400 ψυχές. Ο Τζον Κάρπεντερ είναι υπεύθυνος στο τμήμα ζωολογίας τα τελευταία 8 χρόνια. I was with my wife. Ήμουνα με τη γυναίκα μου. Suddenly we saw a lion. Ξαφνικά είδαμε ένα λιοντάρι έξω από το παράθυρο. I heard a big bam, bam. Άκουσα ένα μπαμ, μπαμ. I took my wife and left. Πήρα τη γυναίκα μου και έφυγα. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Μαράια Κάρι. Τζον Κάρπεντερ. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Αλφα. Έλα, πάμε, Αλέκο, θέλω να μας δείξεις. Έλα λίγο εδώ, ερασιτεχνικά. Σήμερα εγώ αναλαμβάνω το τεχνικό κομμάτι και τη σκηνοθεσία του βίντεο. Πες μας λιγάκι, γιατί ο κόσμος κάθε χρόνο έχει αλλαγές. Σιγά, με ρίξεις. Κοίταξε. Κάναμε με τον Βασίλη, θυμάσαι, ήταν τελείως διαφορετικό το σπίτι. Ναι, ναι. Λίγο άρχισε να μεγαλώνει ο τύπος. Και είμαστε σε φάση τώρα. Αναπροσαρμογής. Κάθε 6 μήνες αλλάζουμε ναι, το χώρο. Μπορούμε, ρε παιδί μου, λίγο να φέρουμε έτσι κανένα έπιπλο παραπάνω. Κάποτε ήταν. Τι περιμένουμε? Την κρέπα της Ελένης. Τι, παρήγγειλες κρέπα και δεν είπες τίποτα. Παρήγγειλε κρέπα, ναι. Αλήθεια λες τώρα. Δεν είστε σε δίαιτα. Τι δεν είμαστε? Σε δίαιτα. Σου μοιάζω να είμαι σε δίαιτα. Καλά. Τι πες? Παραλίγο πες το ακουστικό, λέει κόρνερ κρέπα και έτρεμα. Τέλος, αστεία σου. Το άνοιξα. Τέλος. Τέλος, ο Στρατούλης να πούμε ότι αύριο φεύγει, Τετάρτη, εσείς το βλέπετε τώρα Κυριακή προφανώς, αλλά είναι Τρίτη βράδυ, Τρίτη απόγευμα σούρουπο και φεύγει αύριο. Τι κρίμα που επιτέλους θα φύγεις. Θες να έρθει τέτοια και μετά? Ό,τι θέλετε, δεν έχω θέμα. Πήρες κρέπα χωρίς να πεις τίποτα, αυτό. Αυτό να το θυμάσαι. Αλλάζουμε πάρα πολλά με την Ελένη τώρα στο σπίτι. Επειδή μεγαλώνει το μωρό, πλέον δεν έχουμε εκείνο το χάος που γινόταν και κρύβαμε γωνίες, έπιπλα και τέτοια. Είναι λίγο πιο ήσυχος τώρα. Και είπαμε να πάρουμε έτσι κανένα έπιπλο παραπάνω κλπ. Να είναι λίγο πιο σαλόνι εδώ πέρα, γιατί κάποτε ήταν μια παιδική χαρά. Mm-hmm. Ένα κομμάτι ήταν δικό μας, το οποίο δεν το ευχαριστιόμασταν. Και άνθρωπος που δεν ευχαριστιέται το ίδιο το σπίτι, δεν περνάει καλά. Τέλος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ποιος είναι έξω στην κάμερα, θέλεις να δείξεις λίγο τον κρεπερά? Αυτός είναι. Τι έχουμε, φιλέ? Τι είναι? Καλά είσαι? Γεια χαρά. Γεια. Πόσο έχει? Εσύ θες την κρεπερά? Τζάμπα. Πανάκριβα είναι. Τζάμπα. Πανάκριβα είναι. Πολύ ωραία. Μία έκπτωση, κάτι ρε παιδιά, για φήμιση κάνουμε. Κάτι λίγο, λυπηθείτε με. Σας ευχαριστώ για χθες, by the way. Τι αφοράς, Manchester United. Έλα, ωραία, αρρώστια, αρρώστια. Πάμε μόλι Μάτσεστερ, David Beckham. Είμαι στο 2002 ακόμη. Από τότε έχω να δω τη Μάτσεστερ. Μα δεν παίζεσαι. Τι Μάτσεστερ, μάλλον. Ωραία, Λέκο, τελείωσε λίγο να μας πεις. Μάτσεστερ United και Chicago Bulls. Αυτό είμαι. Αυτό είμαι για πάντα. Για πάντα, μια ζωή. Ναι, και έλεγα ρε παιδί μου ότι ασχολούμαστε τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία, εντάξει. Ανέκαθα να ασχολιόμουν, αλλά τώρα λίγο την έχω κάψει τη δουλειά με τα Lego. Λόγω μωρού ξεκίνησε και μετά είναι το άλλο το μωρό εδώ πέρα και ασχολείται πάρα πολύ με τα Lego. Πανάκριβο άθλημα, ξεκάθαρα. Ναι ρε τα μαλακισμένα, τι τιμές είναι αυτές? Απευθύνομαι στη Lego Greece. Χαμηλώστε λίγο τις τιμές να μπορούμε να τα αγοράζουμε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το κάστρο τώρα, κοίταξε το λίγο. Αυτό εδώ δεν είναι κάστρο, φίλε. Το κάστρο, αυτό είναι. Καράβι, χρόνια τώρα. Είναι το Black Castle. Όχι, ρε, είναι αεροπλάνο αυτό. Όλα κουνιούνται, ε. Ναι, Σάκη. Αυτό το έφτιαχνε 7 εβδομάδες. Ωραία, ο Καρχαρία. Ο Καρχαρία. Λοιπόν, κοίταξε. Αυτό τι είναι? Να σου πω ότι. Πρώτον, μην τα πειράζει, θα φας μπουνιά. Αυτό το Δεύτερον, θέλω να πω ότι. Πόσο πολύ ηρεμείς όταν φτιάχνεις Lego. Αλήθεια, σωστό. Ναι, όχι, είναι αλήθεια. Για μένα μαλάκα είναι... πλάκα μου κάνεις. Τι? Αυτό πώς το κάνεις έτσι, για να βάζεις τους χαρακτήρες. Ναι. Και εγώ συνέχεια τους ψάχνω και μου πέφτουν. Μπορώ αυτό να... αυτό να... πωλείται ξεχωριστά αυτό. Ναι, Σάκη, ναι. Ναι. Αλήθεια λες τώρα? Ναι, ναι. Όχι, ακόμα ρε, δεν μαζεύω πιστεύω τέτοια figures. Είμαι ακόμα στη φάση που ασχολούμαι με τα. Είναι χαλή Lego και καλά για να βάζει στους χαρακτήρες να κάθονται όρθιοι. Ναι, Σάκη. Αυτό δεν είχαμε φτιάξει στην Κρήτη μαζί. Αυτό το είχαμε φτιάξει στην Κρήτη μαζί με το Στρατούλη πάνω του Technics. Αυτά είναι τα Technics. Έλα να δεις λίγο αυτό. Και ετοιμάζω τώρα ένα πάρα πολύ καλό. Θα σας το δείξω και αυτό. Αυτό είναι Technics. Στο τότε. Κάνε το πούμε. Το πόδι μου το σάπισε. Γάλια, γάλια.
Αυτό εδώ πέρα. Φαίνεται ότι δεν τελείωσα. Είναι Lego. Είναι Lego για μεγάλους. Αυτά. Δεν είναι για μικρά παιδιά. Είναι με γρανάζια, δουλεύουν, είναι πλήρως λειτουργικά. Τι λες, άμα βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό επίσης. Αυτό μπορείς. Κοίταξε. Πλάκα μου κάνεις. Βλέπεις. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Εντάξει, τα Lego έχουν πάει αλλού, ρε φίλε. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ αγχολητικό για μένα. Χαλαρωτικό, αντιστρες, να κάθομαι, ας πούμε, την Ελένη, να ράζουμε το βράδυ αφού κοιμηθεί το μωρό και να ασχολιόμαστε έτσι με Lego, λίγο κρασάκι, λίγο τέτοια. Περνάνε πάλι πάρα πολύ ωραία. Και τώρα είμαι σε μια φάση που ετοιμάζω ένα Volvo. Να στο δείξω πιο. Αυτό. Από ποια σειρά είναι αυτά, από την Technic. Technic κι αυτό. Ο Χριστός και Παναγία, τραχτέρ είναι. Όχι, τώρα το είδα. Δεν ξέρω τι είναι. Φαγάνα. Φαγάνα. Είπε φαγάνα. Φαγάνα, ίσως τραχτέρ, είπε φαγάνα. Είπε φαγάνα. Φορτωτής. Εντάξει. Αυτή είναι η φάση μου εδώ πέρα. Έχω κάνει λίγο έτσι εδώ τα Lego μου. Αυτό τι είναι? Δεν ασχολούμαι. Αυτά είναι κάτι πράγματα. Εγώ ξέρετε ότι αυτά έχω καιρό καταρχάς να έρθω στο σπίτι του, τώρα τα βλέπω όλα. Ναι, τώρα τα ανακαλύπτω. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι το χείς. Αυτό ναι, είναι σε τέτοια φάση. Στρατούλη, γίνεται να μην με πατάς. Ναι, ο Στράτος όλη την ώρα πατάει. Έλα να πιούμε καφέ, κάτι να κάνουμε. Δείξε λίγο εδώ πέρα και τι έχεις κάνει εδώ. Εδώ είναι. Με το... Κοιτάξτε με λίγο. Και ακούω το pick-up μου και γουστάρω. Θες να δείξεις τώρα, λίγο από δίσκους. Ναι, το pick-up. Έλα λίγο. Το pick-up μου είναι audio τέκνικα. Λεπτομέρειες τις ξέρεις εσύ καλύτερα, νομίζω. Ή όχι. Αχα. Τίποτα. Όχι, το ξέρω το pick-up το συγκεκριμένο. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό σαν pick-up. Ο ήχος είναι για τα πανηγύρια. Ο ήχος μου δεν ήθελα κάτι παραπάνω εδώ πέρα. Ζω σε οικοδομή, ο οποίο έχω γείτονες πάνω κάτω, μωρά δεξιά-αριστερά. Δεν γίνεται να πάρω κάτι παραπάνω. Όταν αλλάξουμε το καλό. Καλά, το μικρό. Τότε μπορούμε να το συζητήσουμε. Θες να βάλουμε λίγο, να ακούσουμε. Ναι, μπορούμε τι να έχουμε βάλουμε μέσα. Τι θέλετε. Τον καλύτερο δίσκο που υπάρχει. Σίγουρα είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχουν βγει, Fatboy Slim. Αλλά. Μπορούμε να κάνουμε αυτό. Δείξε να βάλουμε και τη Σελένη στο Ριάννη. Τι λέτε? Όχι. Όχι. Κάτσε λίγο να έρθω από εδώ. Λοιπόν, κοίταξε όμως τώρα θα σε στείλω αδιάβαστο, έτσι. Oddworld Stranger's Wrath. Ασύλληπτο. Περίμενε, ρε. Yeah. Ένα από τα καλύτερα video games όλων των εποχών και ένα από τα καλύτερα soundtrack. Με διαφορά. Όλων των εποχών. Θα πέσουν. Born of Canada, Tomorrow's Harvest. Τρομερός δίσκος από τους αγαπημένους μου από τους Boards of Canada και Interstellar. Το έχω. Το έχεις. Αρρώστια, Hans Zimmer. Αυτό δεν το έχεις. Dota 2 Official Soundtrack. Ούτε το θέλω. Κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ. Τώρα θα καβλώσουν οι ντοτάκιδες. Παρατήρησε λίγο το βινίλιο. Θα πει πώς το πιάνεις έτσι, αλλά έχω το βινίλιο. Δεν χαλάει. Κοίτα εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Ωραίο. Αριστούργημα, μάλακα. Αριστούργημα, έτσι. Ναι. Απίθανο. Θυμίσω όμως να σου δείξω και τα δικά μου τα νέα βινίλια κάποια στιγμή. Να σε κουφάνω. Το καλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών, Prodigy. Δείχνεται, ρε φίλε, ναι. Το Verlo. Verlo είναι τα singles από το 1990 μέχρι το 2005. Όλα τα singles, κάποια κομμάτια από τα singles εννοείται, mm-hmm. και που γουστάρουν. Blade Runner, το έχεις δείξει αυτό. Εντάξει. Η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, με διαφορά, Fight Club. Δείξτε λίγο πώς ήταν, ρε φίλε, το βινήλιο. Κοιτάξτε πώς ήταν αυτό. Ήταν και καλά ότι είναι από το IKEA, ναι. Το βινήλιο. Που δείχνει τον κωδικό έτσι. Και έχει τους κωδικούς και τη γραμματοσυρά τους. Ναι, μέχρι ας πούμε φάση κάπου είχε και το διάδρομο. Φάση να πας να το πάρεις από το διάδρομο τάδε και τέτοια. Δεν είναι από το IKEA όμως. Όχι. Και καλά, επειδή όσοι έχουν δει την ταινία έχουν καταλάβει. Και μόλις το ανοίγεις εδώ πέρα, δες εδώ. Πάμε να δείξουμε αυτό. Τις οδηγίες χρήσης. Δέστε εδώ. Πώς είναι στα IKEA, παρατηρήστε λίγο αυτό. Τι λες, αφού είναι οι οδηγίες χρήσης από τα IKEA, ακριβώς έτσι το ίδιο ανθρωπάκι, η ίδια φιγούρα κλπ. Και. Πω και καλά είναι το. Μαλάκα, είναι ροζ το βινίλιο. Ναι, είναι ροζ τα βινίλια όπως είναι το σαπούνι. Ναι, ναι, αυτό. Και είναι ένα και δύο. Και καλά δύο είναι το σαπούνι, το λίπος. Το λίπος. Και είναι σε φάση. Το κλέβανε στην ταινία για να. Ναι. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά. Paper Street Soap. Ναι, ναι, εντάξει, τέλος. Φοβερό. Αυτή είναι η αρρώστια των βινιλίων. Αυτή είναι η αρρώστια των βινιλίων. Όλα έχουν και κάτι, τα περισσότερα έχουν και κάτι συλλεκτικό, ας πούμε. Και γουτάν.
Ναι, ρε, old school. Βάλε λίγο να ακούσουμε έτσι πώς ακούγεται. Τι θες, ποιο αυτό θες. Που παίζει τώρα. Α, θες Fatboy Slim. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας βάλω να ακούσετε, γιατί είστε και καλά παιδάκια. Και αν είστε καλά παιδιά, θα σας πάρω και παγωτό. Αχ, ναι. Αρρώστο άλλο. Χαλείμαι. Το κουμπί. Το χάσα. Χάλασε. Αλλά άμα δεν μπορείς, ας το έφτιαξε. Το έφτιαξε, αδερφούλη μου. Βάζουμε εδώ πέρα. Τι θέλεις, αδερφούλη. Βγάλε τη κεφαλή. Α, το έχεις βγάλει. Το έχω βγάλει. Παιδιά, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Δεν κάνω πλάκα. Αυτά τα χλάτς του βινιλίου, εγώ μπορώ να τα παντρευτώ όλα. Σήμερα. Αυτές είναι μουσικές, ηλεκτρονικές κυρίως. Όχι, αυτό είναι σόκρα. Αυτές είναι εποχές, όχι αυτά τα μπιτια που παίρνουν τώρα. Και όχι να το παίξω ρομαντικός της εποχής, αλλά παιδιά δεν έχουν βγει τέτοια κομμάτια ξανά. Δηλαδή θέλω πολύ, το ψάχνω, ψάχνω με συνέχεια για ηλεκτρονική μουσική. Βγαίνουν αξιόλογα κομμάτια, αλλά όχι τέτοια διαμάντια. Είναι σαν ένα παλιό. Είμαστε ρομαντικοί, ρε. Και όντως βγαίνουν, απλά δεν τα εκτιμάμε. Ναι, είναι ένα σαν ένα παλιό ροκ. Ό,τι και να κάνεις, ρε φίλε, Jimi Hendrix δεν θα βρεις. Καταλαβες. Όχι. Κάπως έτσι είναι και στην ηλεκτρονική μουσική για μένα. Αυτό εδώ το πράγμα. Κάτι Fatboy Slim, κάτι Chemical Brothers, κάτι τέτοια, δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν. Να ξαναβγούνε τέτοια κομμάτια τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει. Δυστυχώς συμφωνώ μαζί σου. Δυστυχώς. Ακού, 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 ακού. Άρρωστο. Θες να προχωρήσουμε κατά εκεί, πριν μέχρι να έρθουν οι καφέδες. Όχι, όχι, κλείστο. Ας το... Εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Κλείστο. Α, έχουν έρθει οι καφέδες, ρε. Εδώ και ώρα, φίλε. Τι είπες εσύ? Εδώ και ώρα, φίλε. Α, καλά άκουσα. Πώς αισθάνεσαι που θα φύγεις αύριο? Χάλια. Πόσες μέρες έκατες εδώ? Στατούς σίγουρα είναι σε φάση. Είμαι 18 μέρες. Ελάτε να κάτσουμε αυτή με καφέ. Εδώ, αυτά νομίζω τα έχεις δείξει την προηγούμενη φορά. Πάνω κάτω είναι το ίδιο, έτσι. Ναι, δεν κάνουμε tour τώρα. Απευθύνω ξανά λόγο. Περίμενε λίγο να πω κάτι. Απευθύνω ξανά λόγο στη Βασιλικού. Με το φάντασμα. Αλλά κάτι το είδες αυτό που έκανε η Βασιλικού. Φάντασμα. Όχι. Που έκανε face τέτοιο φίλτρο τον εαυτό της, ναι. Και ένα κομμάτι στο τοίχο έβαζε γυαλιά και τέτοιο και ήταν σαν πρόσωπο, αλλά δεν ήταν πρόσωπο. Ήτανε πολύ, πολύ περίεργο. Καρατζάς. Καρατζάς. Είναι σε μία φάση λάσπη. Αλήθεια έγινε τέτοιο πράγμα. Ναι, μαλακά. Καλά, φυσικά όλα τα παράξενα και τα awkward στη Βασιλικού δεν τυχαίνουν. Απλά ήθελα να το δείξω ακόμα μια φορά. Μαράκι, πώς φαίνεται, τελειώ, ε. Αν θέλεις κάποια στιγμή μπορεί να σου πούμε πώς το κάναμε. Τι έχει. Υγρά μπαταρίας. Το σκιανοπήρες. Ήθελα να ταιριάξω την κούπα με την μπλούζα. Α, εκπληκτικό, ε. Είδες, φανταστικό. Εκπληκτικό, ε. Ναι, αλλά παιδιά, χάλια. Θα πάρω την AKB. Για δοκίμασε αυτό λίγο, δοκίμασε λίγο αυτό. Όχι ρε πούστη, τη μαλακία. Έχεις και από τρεις καφέδες. Την αυρομένα πύρα. Τη μαλακία. Σβήσε τον υπότιλο και κράτα μόνο το Mass Effect. Το Mass Effect στο κεφάλι σου. Εύρε γιαγιά. Παιδιά, τι έχει κάνει. Άπη! Τι σκέτους άκουσε. Γι' αυτό στο λέω. Τι σκέτους. Πάω να βάλω παιδιά, sorry. Συγγνώμη. Δεν γίνεται. Έλα λοιπόν μέσα να βάλουμε. Να έρθουμε μέσα που τρώει κρέπα η Ελένη. Θέλεις να έρθουμε λίγο να κάνουμε. Α, δεν είναι εδώ η Ελένη. Όχι. Δεν είναι εδώ. Όχι. Αμότου. Πού έχουμε τη ζάχαρη. Εδώ είναι. Όχι, δεν είναι εδώ η ζάχαρη. Αυτό το έδειξες. Ακόμα φαντάρος θα πάει με πύλα που φοράει. Ρε παιδιά, δεν έχουμε ζάχαρη, γι' αυτό δεν μου βάλε. Λες. Κάβε! Ελένη! Πού είσαι, έλα λίγο! Κατάπιε λίγο την μπουκιά που έχεις στο στόμα σου με την κρέπα και έλα λίγο, σε παρακαλώ. Τι αν θες, έλα μαζί με την κρέπα. Μπορείς να μου πεις, έλα λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί μου έκανες σκέτο υγρά μπαταρίας. Σκέτο καφέ. Ναι. Δεν κάνεις δίαιτα. Ω, τι του είπε. Ναι, ο διαιτολόγος είπε ότι μία κουταλιά ζάχαρη δεν είναι κακό. Ήπιες όμως μία κουταλιά ζάχαρη.
Γιατί ποιο το πρωί. Δεν την πάσαμε τίποτα. Αλήθεια, περιμένεις ότι θα κερδίσεις. Με τίποτα όμως. Βάλε στέπια, ρε. Εγώ σε προσέχω, αγάπη μου. Παιδιά, αυτό δεν πίνεται. Αλλά δεν θα το πεις τώρα. Πού είναι ζάχαρη. Πού είναι ζάχαρη. Να, εντάξει, έπλυνα εδώ αυτό. Θα πρέπει να βάλω καινούριο. Φτάσει, είμαι κοντούλα. Δεν φτάνεις, για φέρε μου τη ζάχαρη λίγο. Κοίτα τι θα κάνει. Δεν θα κάνει το ίδιο. Αλήθεια τώρα θα το κάνει τώρα. Ναι, ναι, θα το κάνει. Τι θα κάνει, Γιάννη. Ποια θα κάνω, θα το κάνει έτσι. Ρεγάμα το είναι άπλητη. Έχω τη μικρή. Παρά λίγο να πηγώ, δεν θα το κάνει. Αλήθεια, ναι, το κάνει. Δεν θα το κάνει. Είναι σε τέτοια φάση. Λοιπόν, κάτι θα βάλω το ζάχαρη. Α, νόμιζα πως είσαι από αυτές που βάζουν φρούτα μέσα. Ξέρεις ότι φρούτα. Δεν πιστεύω ότι είσαι από αυτές τις άρρωστες. Τώρα είναι φρούτο με σοκολάτα. Μπορώ να απευθύνω λίγο το λόγο σε αυτούς που βάζουν διάφορα πράγματα στην κρέπα τους. Είστε άρρωστοι, ανώμαλοι, δεν είστε στα καλά σας, χρειάζεστε επιγόντως γιατρό, ψυχίατρο, ψυχολόγο και ό,τι άλλο σε ψυχό χρειάζεται, που έχετε το θράσος να βάζετε σε αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται γλυκιά κρέπα, να βάζετε ανανά, μπανάνα, φράουλες. Αχλά, τι έχω δει. Να τα φρούτα, όχι γενικά τι βάζουν μέσα. Τι. Ω, καλά, το αρέσουν τώρα. Σάκη, είπες ανανά, οκ. Δεν γαμιέται, είναι ανανάς. Ναι. Όχι. Αλλά όχι και μπανάνα, ρε φίλε. Παιδιά. Έχεις, άκουμε. Άκου λίγο. Έχεις φάει κρέπα μπανόφι. Τι είναι αυτό. Ξέρεις τι είναι το μπανόφι. Δεν ξέρω τι είναι, κάτι το μπανόφι. Τι είναι, τρώγεται. Ελπίζω να μην τα βάζεις αυτά κάπου πριν. Άκου λίγο. Δεν έχει φάει μπανόφι. Μιλάς με άνθρωπο που δεν έχει φάει μπανόφι. Τι είναι το μπανόφι. Δεν ξέρεις τι είναι το μπανόφι. Πάμε να φύγουμε. Κοίταμε στην κάμερα. Το μπανόφι είναι κάτω μπισκότο, ναι. Μπανάνα, κρέμα, σοκολάτα και γίνεται ένα έτσι. Ένα αυτό πράγμα. Είναι το μπανόφι. Δεν ξέρει τι είναι το μπανόφι. Μαλά, δεν έχει φέρει μπανόφι, είναι το καλύτερο γλυκό του κόσμου, ρε μαλάκα. Ισχύει. Μετά το cheesecake. Και αυτό ισχύει. Παιδιά, περιμένετε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, σας παρακαλώ, πείτε πόσο βλάχα. Μπανόφι, εγώ βλάχα. Μπανόφι, έτρωγα στα δύο μου. Μου φέρνανε μετά το τσάι το απογευματινό, μου φέρνανε και λίγο μπανόφι. Ναι. Τώρα κατάλαβα τι είναι το μπανόφι. Μπανάνα δεν έχει μέσα. Ναι. Άχρηστο γλυκό. Όχι. Άχρηστο γλυκό. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Σάκη, κοίταμε λίγο. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Σταμάτα. Το κορμί μου είναι ωραίο. Στράτσο, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι αρέσει που. Πώς φαίνεται που τελείωσαν οι μέρες. Το περίμενες ένα χρόνο να έρθεις και τελείωσε. Όχι ένα χρόνο. 6 μήνες. Απρίλιος. Όχι, Φεβρουάριο. Ναι, είναι 6 μήνες. 6 μήνες. Πώς είναι μισό χρόνο να περιμένεις να πας κάπου και να έχει τελειώσει. Τρέμω. Χάλια. Σου έρχομαι όμως εγώ. Χριστούγεννα παρέα. Τι? Το κόψα. Γιατί το κόψα, έτσι το λέω. Χριστούγεννα παρέα. Ζηλεύεις. Χριστούγεννα τεράστιο. Ναι, στην Κρήτη θα πάει. Στην Κρητάρα μου θα πάω τα Χριστούγεννα. Να σου πω κάτι. Παρέα με τον κουμπάρο μου, Στρατούλη, και τον άλλο, τον αδερφό του κουμπάρο μου, φαντάσου, στο σπίτι, βράδυ. Φέτος, όχι φέτος, αυτή η σεζόν θα είναι η σεζόν που θα κατέβω εγώ Κρήτη. Αυτή η σεζόν όταν λες... Υπόσχεσαι. Να σου πω κάτι, τα παιδιά από την Κρήτη μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Εντάξει, τον βλέπουμε τον Αλέκο. Εσένα πότε θα σε δούμε, γιατί εμένα με έχουν να με δουν από το event που κάνω. Ναι, εννοείται. Εμένα με βλέπουν, με έχουν δει από το event 5 φορές. Να σου πω κάτι, πέρα από την πλάκα, αυτό το αισθάνομαι για πάρα πολλές πόλεις. Για όλη την Ελλάδα υπάρχουν όμως κάποιες πόλεις που τις αισθάνεσαι για κάποιο λόγο πολύ δικές σου. Εγώ, είναι η Ελένη από εκεί. Έχουμε πάει με άλλο στυλ εκεί στην Κρήτη. Έχουμε άλλο αέρα και η Κρήτη για μένα είναι έρωτας, παιδί μου. Δεν είναι μόνο επειδή είναι η Ελένη και είναι σαν νησί κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Αυτό, δεν είναι άλλη χώρα για μένα. Θα έμενες άνετα. Για πλάκα. Ηράκλειο. Την Αρδέα δεν την αλλάζω. Γενικά τον τρόπο ζωής εδώ πέρα, τα βουνά κλπ. Δεν τα αλλάζω. Αλλά αν μου λέγανε ότι η Αρδέα δεν υπάρχει από αύριο,
Διάλεξε να πάρει. Α, στο να πα, ρε. Ναι, λέω ρε. Γιατί βρίσκει τον αδερφό σου. Γιατί εγώ θέλω να μείνω Αριδαία. Αυτό άμα δεν είναι λάθο. Σαγί, εννοώ ρε, παιδί μου, αν μου λέγανε πρέπει να φύγει από την Αριδαία, όπω και δίποτε αύριο το πρωί και διάλεξε μία πόλη. Θα διάλεγα το Ηράκλειο. Με διαφορά. Θεσσαλονίκη δεν ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Θεσσαλονίκη είναι πιο μικρό. Τρίτη επιλογή. Πιο μικρό. Τρίτη επιλογή Θεσσαλονίκη και προάστια Θεσσαλονίκη. Προάστια ήταν πολύ ωραία, εγώ ναι. Που έμενα εκεί. Ναι. Προάστια Θεσσαλονίκη θα έμενα για πλάκα. Πηλαία και τέτοια. Δεν μπορώ μεγάλη πόλη εγώ με τίποτα. Όχι ρε, ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Θεσσαλονίκη θα πάμε να μείνουμε όταν, όταν γίνει το μετρό. Τι έπαθες Καρατζά, άκουσε κάτι που δεν... Τι έγινε, συναχώθηκες, τι έχεις φλέματα, τι έγινε. Τι εννοείς, μπιζολβών. Θες να πεις κάτι για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Έχεις κάτι. Υπονοείς κάτι για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Θέλεις τώρα να πάρω το φίλο μου τον Μπουτάρι. Να του πω ο Καρατζά σε βρίζει. Ε. Αφού το πάμε. Μέχρι το 2009. Όχι. Μέχρι το 2009. Μέχρι το 2009 θα είναι έτοιμο. Ναι, ναι, δεν ναι. Είπα 19. Ναι. Θα είναι έτοιμο, τι θέλεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, αγαπητέ. Όχι, δεν το με καφέ δεν κάνουμε τέτοια. Μαύρη γάτα, απλά μαύρη γάτα, νεκροθάφτη. Εγώ απλά άφησα το χέρι μου έτσι για να γράψει. Με καφέδες δεν κάνουν στην υγειά σου. Γιατί? Δεν το ξέρεις αυτό. Καλώς ήρθες στην κοινωνία. Καλώς ήρθες στα... Η μάνα μου ξέρεις τι λέει. Τι? Μετά τις 12 το βράδυ δεν κάνει να μασάμε τσίχλα. Γιατί μαζί στα κόκκαλα του πεθαμένου. Αυτό και μετά. Μαλακ, πρώτη όποτε με δει, 12 και 1 με τσίχλα. Η Ελένη σήμερα δεν σου είπα. Τη ζητάω, έκανα κάτι στα Lego και ήθελα ένα μαχαίρι. Και του λέω φέρε μου ένα μαχαίρι σε παρακαλώ. Και μου το πετάει κάτω ρε το μαχαίρι. Και λέω γιατί μου το έδωσε στα χέρια. Και μου λέει όταν ανταλλάσσεις μαχαίρι, μαλώνεις. Δεν το δίνεις ποτέ έτσι, ούτε άρωμα. Κολόνια ξέρω εγώ. Αυτό σου μαλώνεις. Άκου τι με είπε. Αν σου το δώσω θα μαλώσουμε. Οπότε λέει πάρ' το εσύ. Όταν κάνεις μπάνιο, ναι. Απογορεύεται να σε βρίσουνε. Για καμιά ώρα τουλάχιστον. Αλήθεια. Η χρουσουσιά πάει στην κεφάλι σου. Μου το λέει μάλλον. Κάτσε. Μου το λέω όλοι. Πάει πολλά στην κεφάλι σου. Θέλω να μας γράψεις τώρα και το άλλο. Θα το πούμε. Θα το πούμε στα σχόλια. Αλλά θέλω να πω και κανένα δυο ακόμα. Δεν κάνει να είσαι έγκυος και να απλώνεις ρούχα. Να κόβεις τα νύχια σου το βράδυ. Να κόβεις τα νύχια σου το βράδυ και μέσα στο σπίτι. Ναι. Νομίζω έξω μόνο. Πώς γενικά, ναι. Θέλω να γράψω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι δεν κάνει να ρεύεσαι και να κλάνεις την ώρα που τρώμε. Αλλά εντάξει, είναι φυσιολογικό ας πούμε. Εντάξει. Σάκη. Δεν κάνει. Αυτό δεν είναι έθιμο. Αυτό είναι σαν βαρβίρου. Τα άλλα απειλούν τη ζωή σου. Οκ. Και επίσης, αν είμαι ξαπλωμένο και περάσει από πάνω μου, θα μείνω κοντό. Οπότε πρέπει να γυρίσει πίσω και να ξαναπεράσει το ίδιο. Αυτό θέλω να γράψετε στα σχόλια. Τέτοιες. Αυτό πώς τα πω. Προκαταλήψεις. Αυτά τα έθιμα. Αυτά τα έθιμα που λένε ότι αν κάνεις αυτό θα έρθει εκείνο. Ή θα γίνει αυτό. Και επίσης κάτι που μου λέει η μάνα μου από μικρός. Αν τρως στο τραπέζι και έχεις το χέρι σου έτσι και τρως, είναι ξουζιά. Δεν κάνει. Ναι, ναι. Ξέρει όλα, φίλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι είναι γυναίκα. Αλλά η μάνα σου ζει σε έναν κόσμο που ξουζιά. Θες να σου πω κάτι. Δεν κάνει να κάνει πάνω, δεν κάνει να τρως. Ακούμε αρχέσει. Ακούμε αρχέσει. Σ' αγαπώ. Όταν η μάστρα του λέει σε λατρεύω. Όταν η Ελένη ήταν έγκυο, οι θείε τη. Τη λέγανε όλη την ώρα στο τηλέφωνο: μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, γιατί είναι ουσιά, γιατί το μωρό μπορεί να έχει σημάδι, μπορεί να κάνει εκείνο. Μετά έχει πλευρά, να κάνει κολοτούπε. Φίλε, η Ελένη σε όλη την εγκυμοσύνη της δεν έκανε τίποτα, ήταν αυτό ρε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Έλεγα: περπάτα λίγο να πας στο μπάνι. Δεν κάνει να πατάς πλακάκι νύχτα, αν είσαι έγκυος. Δεν κάνει να. Τώρα κατάλαβε. Τώρα άρχισα λίγο. Ήμουν αλλού. Είχε ένα input lag 4-5. Γράψτε μας τέτοια πράγματα, αλλά. Όχι, έχει πολλά που λέει μάλλον. Να ισχύουν, όχι για πράγματα που τα βγάζετε από το μυαλό σας. Ναι. Να ισχύουν και τα έχετε ακούσει από μεγάλους. Εγώ ας πούμε τώρα δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Τη μαύρη γάτα την ξέρετε και εσείς άμα δεις το βράδυ. Μαύρη γάτα πιάσε κόκκινο. Ή αν πεις μια λέξη ταυτόχρονα πιάσε κόκκινο. Όχι, δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Αντίδοτο πάντως αυτά έτσι. Αν φιλήσεις την κόμενά σου ή τον κόμενό σου στο μάτι, είναι χωρισμός. Αλήθεια λες τώρα. Ναι, ναι. Ε? Ναι, το έχω ακούσει και αυτό. Ότι αν φιλήσεις τον άλλον, είσαι σε βάση αγκαλιές και τέτοια και πας και τον φιλάς μέτωπο, 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 μάτι. Αν οι άλλοι του ξέρουν, α, μην με φιλάς το μάτι, θα χωρίσουμε. Και στα δύο, δηλαδή άμα σε φιλήσεις το δεξί. Χωρίς... Και στα δύο, και στα δύο. Oh. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να φιλήσω. Γράψτε στα σχόλια, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχει πολύ φάση αυτό. Γράψτε στα σχόλια πράγματα που θα με κουφάνουν, ρε παιδί μου.
Σίγουρα έτσι, θα κουβαθείς. Τέτοια κάφρικα. Αγόρι μου, σίγουρα θα κουβαθείς. Άμα έρθει η Ελένη και πει τώρα πέντε πράγματα που δεν την άφηνα να κάνει την εγκυμοσύνη και έλεγα τι λένε. Ελένη! Α! Έλα λίγο! Έλα λίγο! Κοίτα μαγουλά σου, δε, απαγορεύεται να είσαι εξαπλωμένος και να έχεις έτσι να βλέπεις τηλεόραση. Γιατί? Ήρθε με το λιμάνι μου. Μέσα στα άλλα. Έλα λίγο. Έλα λίγο. Ένα λεπτό. Έλα λίγο τώρα. Λέμε για αυτές τις προκαταλήψεις που λένε δεν κάνει. Εκεί δεν φαίνεσαι. Εκεί δεν φαίνεσαι. Έλα εδώ. Νομίζω χωρίς, κάτσε εδώ. Ούτε έκανε ο Σάκη τα πόδια του, ρε. Βράφω εδώ την Ελένη. Τα κάτσε, ρε. Είσαι ηλίθιο. Εκεί τη δείχνει. Λοιπόν. Θέλω να κάτσε εδώ και τι θέλει, δηλαδή. Πε μα αυτό που σε έλεγαν στην εγκυμοσύνη θείε σου όταν ήσουν έγκυο. Το Αγίου Σπυρίδωνα λέει. Ναι. Δεν κάνει να πιάσεις ψαλίδι, μαχαίρι. Γιατί? Και κάτι είχε, γιατί περνάει σημάδι στο μικρό. Ναι. Σημαδεύεται με κάτι που μπορεί να πάρει. Κι όμως λένε αυτό ισχύει. Ή δεν κάνει να φας. Κοίτα. Μπριζόλα γιατί θα πάρει το σημείο της μπριζόλας. Ακούω από τι είπε. Τι. Δεν κάνει να φας μπριζόλα, γιατί μπορεί να βγάλει σημάδι σε αυτά τα καφετιά τα σημάδια που βγάζουνε. Άμα είσαι έγκυος. Τα άλλα εντάξει, αυτά είναι βλακίες όμως τώρα. Ναι. Τώρα το χοντρίνατε. Ευτυχώς δεν είμαι έγκυος. Μπριζόλα τρώω. Πες για τα ρούχα, άμα τα απλώνεις, άμα είσαι έγκυος. Ναι, βέβαια, εντάξει, δεν κάνει να απλώνεις ειδικά τα ρούχα του παιδιού νύχτα να μην τα βλέπει το φεγγάρι. Γιατί? Τώρα δεν σε μπορεί. Άκου τώρα, μαλάκα βουντού, και αυτές πιστεύουν τώρα έξω στον Χριστό και στην Παναγία. Τα νύχια του δεν θα κόβεις βράδυ. Αυτό είναι βουντού, αυτό είναι σατανισμό. Αυτό μαύρη μαγεία είναι. Στον Διάβλο. Αυτό είναι μαύρη μαγεία. Έχω σκοτώσει κάτι τέτοιο. Στον Διάβλο έχω σκοτώσει κάτι τέτοιο. Ξέρεις πού, στο τελευταίο boss του Διάβλου. Τόρμεν 12. Ναι, Τόρμεν 12 στα τελευταία εκεί. Μη το δει το φεγγάρι. Καταλαβες. Μη δει την πλούζα του Μίκη το φεγγάρι. Γιατί. Αυτό. Μη δει την Μπέμπα. Μαύρη μαγεία. Μη δει την Μπέμπα το γουρουνάκι καήκαμε. Ναι. Κρυφτήθηκε. Δεν με αφήσανε να φάω κυνήγι. Άκου τώρα ρε μαλάκα. Γιατί. Και δεν με αφήνω να πάω. Δεν την αυτή να το λυμπίζεται τώρα έγκυος, ξέρεις. Πρισμένη σαν την Κιμ Καρντάσια. Μαμά θα πω κάτι. Ο μπαμπάς με άφησε και έφαγα μόλις έφυγες. Τι μου λέει, έλα το παιδί μου. Άντε, το πω, λέει τη μάνα. Λέω ρε παπά, γιατί δεν με αφήνει. Άστε, ρε τέλος, τι λέμε, λέει. Νομίζω ότι ισχύει ο κανόνας που δεν λες όχι σε έγκυο. Ακριβώς αυτό, ρε φίλε. Ρε σου λέω, δεν την αφήνει να κάνει τίποτα. Γελούσαμε σπαστικό γέλιο. Δεν μπορούσα να κάνει τίποτα. Έλεγα, δεν μπορώ να πατήσω, είμαι έγκυος. Δεν μπορώ να ακουμπήσω άσπρη κούπα, είμαι έγκυος. Όλα, ρε, απαγορεύεται. Πάντως τα μισά. Τα μισά τα έχουν βγάλει. Α, το άλλο, συγγνώμη. Το άλλο το ξέρετε, δεν κάνει να αφήνει την τσάντα σου κάτω στο πάτωμα. Γιατί πάντα είναι άδειο το πορτοφόλι σου, λέει. Μα είναι όντως παντάτσι το πορτοφόλι μου, δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει όπου και να την αφήνει. Όχι, όχι. Ναι, και αυτό έχει συμβαίνει. Ναι, ναι, αυτά τώρα. Πάντως τα μισά από όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί για να τρομοκρατούν. Ναι, καταλαβαίνετε. Αυτό το έβαλα, ας πούμε, αυτός με το κυνήγι δεν ήθελε να φάει την γυναίκα του. Ναι, δεν ήθελε κάποιος να φάει το κυνήγι. Θα το φάω εγώ το ορτίκι. Θα το φάω εγώ το ορτίκι σήμερα, ξέχασα το. Μα δεν είναι πολύ ψυχαναγκαστικό αυτό. Μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις. Ναι, εντάξει, αυτά πλέον αρχίζουν και σβήνουν. Οι παλιές ακόμα όμως λίγο το λένε, ρε φίλε, καταλαβες. Τώρα οι 50 και πάνω. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν πολύ δυνατό brand name, δηλαδή αυτό με τη μαύρη γάτα. Ή με το. Ναι, αυτά είναι, με αυτά το... είναι δυνατά. Δεν θα σταμαγουλάσουν όπω θέλει. Όχι, όχι, αυτό δεν το έχω ακούσει. Όχι, αυτό που έχει δυνατό brand name είναι το όταν πηδάς από πάνω από τον άλλο μένει κοντός. Ναι, είναι πολύ δυνατό. Αυτό έχει πολύ brand name. Ναι. Αυτό δηλαδή. Αυτό η γιαγιά μου, αν το δει και τη πω, όχι, άντε ρε, σταμάτα, παράταμε, θα φάω ξύλο, θα μου πετάξει κάτι, ας πούμε. Εμένα λέει πώς πήδηξαν από πάνω, μου λέει, γιατί και έμεινα έτσι. Η μάνα μου αυτό δεν το ξέρω. Εσένα πρέπει να πέρασε όλη η οικογένεια ακριβώς από πάνω και να έμεινε εκεί. Και να σε αφήσαν πίσω, δεν πέρασε ποτέ κανείς πίσω. Ρε παιδιά, ένας θα βρει. Ένας, 10 πόντους. Να κερδίσουμε 10 πόντους. Να κερδίσουμε 10 πόντους. Ένας. Πήγατε εσείς, περάσατε όλοι από πάνω. Κάντε. Λοιπόν. Αυτά. Περιμένουμε τα σχόλιά σας από κάτω. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλό χειμώνα να έχουμε όλοι. Καλό χειμώνα, παιδιά. Καλό χειμώνα να έχουμε. Φιλάκια πολλά σε όλους. Και ψυχραιμία, τάξη και ασφάλεια. Στρατούλη, καλό ταξίδι, αδερφούλη. Φιλάκια. Μην μου πείτε καλό ταξίδι, καλή πτήση, πες. Γιατί. Αυτό είναι στρατό. Όχι. Δεν μπορώ να τα ακούω. Και στο ξεμάτιασμα, μην λέτε ευχαριστώ, δεν πιάνει. Κάποια. Στο ξεμάτιασμα. Μην πεις ευχαριστώ, δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Στο ξεμάτιασμα, ναι. Είναι debuff. Ναι, έχω πάρει το καλό πτήσι πίσω. Παίρνω το καλό ταξίδι πίσω. Καλή πτήση να έχεις, αδερφούλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο Κυριακής και σε εσάς. Φιλάκια. Cheers!